Στον αέρα, δεκάδε μαθητέ σε ΕΠΑΛ του Ηρακλείου, καθώ 13 τμήματα ειδικοτήτων καταργούνται, με του εκπαιδευτικού να κάνουν λόγο για υποβάθμιση τη επαγγελματική εκπαίδευση. Όπω περιγράφουν εκπαιδευτικοί και μαθητέ, τα παιδιά βρίσκονται όμοιροι τη κατάσταση, καθώ καλούνται είτε να αλλάξουν ειδικότητα, είτε σχολικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή έχουν καταργηθεί 13 τμήματα από ΕΠΑΛ, ειδικότητε. 13 ειδικότητε. Η σχολική χρονιά δεν ξεκίνησε καλά φέτο. Μα φνηδίασε το Υπουργείο καταργώντα πέντε από τα εφτά τμήματα ειδικοτήτων της ΓΑΜΑ που είχαμε ζητήσει. Τα παιδιά όλα αυτά και οι οικογένειες θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία μετακίνησης σε άλλα σχολεία με αποστάσεις μεγάλες, ακόμα ακόμα και το λύκειο, το τμήμα στο εργαλοχώριο, όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά θα πρέπει να έρθουν ειράκλειο διαφορετικά θα πρέπει να αλλάξουν ειδικότητα. Μερικά παιδιά φύγανε λόγω αυτού. Και είναι κρίμα κιόλα να αλλάζουν σχολείο, να φεύγουν, να πηγαίνουν σε άλλα σχολεία να απομακρύνονται πιο πολύ για να ακολουθήσουν αυτό που θέλουν. Πολλά παιδιά πήγαν στο έκτο επάλ, νομίζω. Οι καταργήσει τμήματων αφορούν συνολικά έξι επαγγελματικά λύκεια στο νομό Ηρακλείου. Στο δεύτερο επάλ ένα τμήμα, στο τρίτο επάλ δύο, στο έκτο επάλ τρία τμήματα, στο πρώτο επάλ Αρκαλοχωρίου ένα και στο πρώτο επάλ Μυρών ένα τμήμα. Η χειρότερη κατάσταση πάντως καταγράφεται στο 5ο ΕΠΑΛ, όπου δεν θα λειτουργήσουν συνολικά πέντε τμήματα. Κομωτικής, τεχνικός υπολογιστών, φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και συντήρησης έργων τέχνης. Τα παιδιά που ήταν στην κομωτική διγραμμένα από την πρώτη φάση των εγγραφών, ε, τα περισσότερα άλλαξαν ε, ε, ΕΠΑΛ, πήγαν σε άλλο ΕΠΑΛ, το οποίο είχε ακόμα θέσεις. Κάποια όμω αναγκάστηκαν να αλλάξουν ειδικότητα για να παραμείνουν στο σχολείο. Παθούμε τώρα κι εμεί όσο. Περνάει από το χέρι μας να γίνουν τα τμήματα που καταργήθηκαν, γιατί δεν είναι μόνο το τμήμα της ζωικής, είναι και άλλα πέντε τμήματα. τιμα, όχι μόνο για το σχολείο μας, επαναλαμβάνω, αλλά και για την τοπική κοινωνία και για την ευρύτερη κοινωνία. Φανταστείτε ότι καταργούν τμήματα τα οποία Χρειάζονται 13 παιδιά για να λειτουργήσει το τμήμα σύμφωνα με τον νόμο και υπάρχουν 12 παιδιά για ένα παιδί δηλαδή καταργούν το τμήμα ή αντίστοιχα στα 10 παιδιά έχουν 9 καταργούν για ένα παιδί το τμήμα. Σίγουρα πρέπει να στηριχτεί και στις υποδομές και στους καθηγητές και παντού. Μάλιστα, η ειδικότητα συντήρηση εργοτέχνη του 5ου ΕΠΑΛ ήταν η μοναδική στην Κρήτη και, όπω επισημαίνουν καθηγητέ, οι μαθητέ είχαν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλά παιδιά που ενδιαφέρονταν για αυτέ τι ειδικότητε. Εμά, συγκεκριμένα στον τομέα μα, η ειδικότητα που κόπηκε είναι η συντήρηση έργων τέχνη και αρχαιοτήτων, που είναι ένα, μια ειδικότητα που δεν υπάρχει στο νησί. Μα την ανοίξαν το καλοκαίρι, χωρίς να έχουμε. Χρόνο να ενημερώσουμε παιδιά ή απόφοιτους που ενδιαφέρονταν για γι αυτή την ειδικότητα ε, και μετά μας την κόψανε πάλι χωρίς να προλάβει κάποιος να γραφτεί. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν επιτακτικά η δημόσια παιδεία να στηριχθεί καθώς το ντόμινο καταργήσεων αποτελεί πλήγμα για πολλούς μαθητές που δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ειδικότητα που επιθυμούν.